Αναρωτιέμαι, κύριε Δημήτρη Βρύσαλη, που είσαστε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αν όλη αυτή η ανησυχία και από την Ένωση Συνταξιούχων, ας πάμε από εκεί, ΙΚΑ Ηρακλείου, δηλαδή υποβάθμιση δημόσιου συστήματος υγείας και όλα όσα προανέφερα και λένε οι συνταξιούχοι, έχουν πραγματικά μία βάση. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλό μήνα, κυρία Δουργεράκη, επίσης, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχήν δεν το λέμε εμείς, το ίδιο το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση αυτές τις μέρες και θα μπει στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών, καθιερώνει γιατρούς μερικής απασχόλησης, δίνει τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του ΕΣΥ και βεβαίως δίνει τη δυνατότητα των διακομενδών των δευτερογενών σε ιδιωτικές εταιρείες και βεβαίως παρέχει την κατοίκον μευτική φροντίδα ήδη σε ιδιωτικές εταιρείες. Όλα αυτά που σας ανέφερα θεωρούμε ότι θα επιδεινώσουν τις συνθήκες νοσηλείας και περίθαψης των ασθενών και βεβαίως δεν θα τις βελτιώσουν. Αν ψηφιστεί... Κύριε Βρύσαλη, από αυτά τα οποία προαναφέρατε δεν έχουν μπει σε ίσχυ αρκετά πράγματα από ό,τι θυμάμαι να επισημαίνετε στο παρελθόν. Σωστά το επισημαίνετε και βεβαίως όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που είναι σε διαβούλευση, πάρα πολλά από αυτά είχαν ψηφιστεί, να σας πω, και πριν το 2010. Ήταν νόμοι του Παπαδόπουλου για τα απογευματινά χειρουργία, για την είσοδο των ασφαλιστικών εταιριών στα νοσοκομεία, για τα φωτοχρηματοδοτούμενα νοσοκομεία, για τους γιατρούς εν ώψη... Αλέκος Παπαδόπουλος, Ναι, το Παπαδόπουλο, ναι, ναι, όχι, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, το κύριο Παπαδόπουλο που ήταν Υπουργός Υγείας επί κυβέρνησης Σιμίτη. Επίσης υπήρχαν πάρα πολλές, αν θέλετε, παρεμβάσεις της νης κυβέρνησης, δίνοντας δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να κάνουν εφημερίες μέσα στα νοσοκομεία. Πάρα πολλά από αυτά έχουν εφαρμοστεί, όπως αναφέρατε. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία σήμερα και μετά την, αν θέλετε, μετά τον κορονοϊό που βεβαίως είναι ακόμα σε έξαρση, να προωθήσει ένα σύνολο μέτρων που θα επιβαρύνουν τους ασθενείς. Ο μεγάλος χαμένος θα είναι καταρχήν οι ίδιοι ασθενείς και ο ίδιος ο κόσμος που θα προσέχεται στα νοσοκομεία και κατά δεύτερον το ίδιο το υγειονομικό προσωπικό που επί της ουσίας θα γίνουν κυνηγοί ασθενών παύλα πελατών για να αυξήσουν από τη μία τα εισοδήματά τους, γιατί η κυβέρνηση δεν τα αυξάνει. Αν ήθελε θα τα είχε αυξήσει και για τους γιατρούς και για το υπόλοιπο προσωπικό. Και βεβαίως αντί να μικρύνει τις λίστες αναμονής λειτουργώντας το νοσοκομείο δημόσιο και δωρεάν όλο το 24ωρο, από το μεσημέρι και μετά οι ίδιοι οι ασθενείς θα πληρώνουν από την τσέπη τους για τα χειρουργεία που θα έπρεπε η ίδια πολιτεία να έχει εξασφαλίσει να γίνονται δωρεάν. Ξέρετε, κύριε Βρύσαλη, αυτό που λέτε, ότι ξέρετε ουσιαστικά ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας βάλεται σταδιακά από το 2010, ένα διαχρονικό πρόβλημα που απλά το βρίσκουμε μπροστά μας, θα λέγει κάποιος, με την κοινή του λογική, να επιδεινώνεται πολύ περισσότερο, γιατί δεν είναι θέμα πολιτικό του σήμερα, του χθες, είναι του παραπροχθές. Από τη στιγμή που πάμε από το 2010, απλά επιδεινώνεται για ένα και μόνο λόγο πολύ περισσότερο. Γιατί έχουμε βγει από μια οικονομική κρίση, γιατί έχουμε βγει από μια πανδημία, γιατί είμαστε σε μια ενεργειακή κρίση και όλα αυτά πια μετράνε για εμάς πάρα πολύ. Όταν μένεις με 50-100 ευρώ για να περάσεις ένα 15ήμερο, όταν τα έχεις αυτά τα χρήματα για να περάσεις ένα μήνα και έτσι δεν ξέρεις τι σου μέλει αύριο. Βεβαίως εδώ υπάρχει και η υγειονομική κρίση, κάτι που στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική έχει συμβεί εδώ και χρόνια. Δηλαδή ένα από τους μεγαλύτερους παράγοντες οικονομικής κρίσης είναι η υγειονομική περίθαψη, κυρία Δουργεράκη. Και βεβαίως θα περίμενε ο λαός μας ή θα περίμενε κανένας να παίρνονται μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας όταν αποδείχτηκε και εν μέσω πανδημίας, την περίοδο της πανδημίας, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας στήριξε την υγεία του λαού μας και όχι ο μεγάλος ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας που έμεινε καθαρός από περιστατικά COVID. Αυτό πρέπει να το θυμούνται οι πολίτες που μας ακούνε, γιατί αυτό που ξέρανε σαν σύστημα υγείας με αρκετά σοβαρά προβλήματα, αν θέλετε, δομικά που τα έχουμε κουβεντιάσει και τα ξανακουβεντιάζουμε, έλλειψη προσωπικού, αντί να αντιμετωπιστούν στην κατεύθυνση
με ενίσχυση με προσωπικό, με ενίσχυση υποδομών, με ενίσχυση της οικονομικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, είναι στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, εδώ και αρκετά χρόνια δυστυχώς είχε παραδοθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους ιδιώτες, τώρα παραδίνεται πλέον και τα δημόσια νοσοκομεία, αν περάσει το νομοσχέδιο, στους ιδιώτες, ουσιαστικά διαλύοντας ό,τι έχει απομείνει απέναντι από δημόσιο σύστημα υγείας που στάθηκε ικανό στο πλευρό των, του κόσμου την περίοδο της πανδημίας. Αυτό δεν μπορείτε κανείς να αμφισβητήσει. Αλλά τα μέτρα που θα παρθούν και βεβαίως και με το νομοθετικό πλαίσιο που υπήρχε, ουσιαστικά δίνουν, αν θέλετε, θα δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στο σύστημα υγείας. Δεν πρέπει να περάσει. Και γι' αυτό κιόλας και οι συνταξιούχοι και η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών και το σωματείο μας και άλλα σωματεία έχουν τοποθετηθεί αρνητικά σε αυτό το νομοσχέδιο που αποτελεί το δούριο ύπο της δημόσιας δωρεάν υγείας. Αυτής της υγείας που, αν θέλετε, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί. Αυτό το σύστημα υγείας που θέλει η κυβέρνηση να φέρει με ιδιώτες γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία, οι γιατροί να χειρουργούν έξω από τα νοσοκομεία με ιδιωτικά ΕΚΑΒ, έχει αποτύχει σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουμε εκατομμύρια νεκρούς από τον COVID, γιατί εκεί στηριχτήκανε τα συστήματα υγείας. Δηλαδή στηριχτήκανε σε τέτοιου είδους λειτουργίες από τη μία, και από την άλλη στηριχτήκανε στη λογική του λιγότερου κόστους. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να σημάνει καμπανάκι στις 9 του Νοέμβρη, που είναι η απεργία γενική, μαζί με τα οικονομικά ζητήματα, μαζί με τα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης, της οικονομικής ανέχειας, πρέπει να μπει στην προμετωπίδα των εργαζομένων το ζήτημα κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία, να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο. Κυρία Δουργεράκη, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Το Βενιζέλιο, ναι, δυστυχώς, με ευθύνη διαχρονική των πολιτικών, έχει φτάσει στο σημείο να κλείνουν σημαντικές κλινικές για όλη την Νότια Ελλάδα. Το ίδιο το Πανεπιστημιακό. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων, που και, αν θέλει, και το σωματείο μας, που έχουν αναφέρει λόγω της υποχρηματοδότησης. Δεν συντηρούνται μηχανήματα με διάφορα προσχήματα. Δεν φτιάχνονται τα πλυτήρια της κουζίνας, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, και μεταφέρουν τα τρόφιμα, τα φαγητά στους ασθενείς σε χάρτινα μπολάκια που το χειμώνα με τις σούπες θα τα διαλύουν. Έχουν μειωθεί οι ποσότητες τροφίμων, γιατί έχουν χτυπήσει κόκκινο όλοι οι προϋπολογισμοί του νοσοκομείου. Και όταν τα λέγαμε αυτά, μας λέγανε ότι ουσιαστικά κάνουμε λαϊκισμό και ότι δεν θα συμβούν αυτά τα πράγματα. Μιλήσατε για μια περιεργή κινητοποίηση της 9ης του Νοέμβρη, η οποία είναι γενική, και σαν εργαζόμενοι στον χώρο των νοσοκομείων διοργανώνεται και κάτι άλλο επιπλέον, δηλαδή πέραν της 9ης του Νοέμβρη, κύριε Βρυσαλή? Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη, εμείς θα προχωρήσουμε στη Γενική Συνέλευση την ερχόμενη εβδομάδα για ακόμα καλύτερη προετοιμασία. Πραγματοποιούμε περιοδίες στα νοσηλευτικά τμήματα, ενημερώνουμε τον κόσμο. Κάναμε την παρέμβασή μας στις 20 του Οκτώβρη με την πανυγειονομική απεργία. Αυτά τα ζητήματα, κυρία Δουγεράκη, και μέσα από τον τύπο και μέσα από την ενημέρωση του κόσμου που μας δίνεται δυνατότητα, έχουμε καταφέρει και πολλά πράγματα να καθυστερήσουν ή να μελοποιηθούν. Να θυμίσω μόνο στους ακροατές σας, και η συμβολή, αν θέλετε, και του δικού σας μέσου ήταν καθοριστική, ώστε να πάρει πίσω η διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας την επέσχυντη απόφαση το να κλείνουν τα καλοριφέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για λόγους οικονομίας. Και βεβαίως αυτό πάρθηκε πίσω, γιατί υπήρχε κατακραυγή. Όπως πάρθηκε πίσω η απόφαση να μπουν οι ιδιώτες γιατροί αναισθησιολόγοι στο Πέδον Αγία Σοφία, όταν ξεσηκώθηκε εκεί ο κόσμος μαζί με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους ενώσεις γονέων. Υπάρχουν αποτελεσματικοί αγώνες, εφόσον είναι συλλογικοί, ενωτικοί, οργανωμένοι, και χτυπάνε ακριβώς στα προβλήματα, κυρία Δουλγεράκη. Και είναι πολλά και στο νόμο Ηρακλείου, παρόλο που υπάρχει ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο που το επιστημονικό, το προσωπικό και όλο το προσωπικό έχει σταθεί με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια στα πόδια του, υπάρχει το Βενιζέλιο, αλλά αυτό, αν δεν στηριχτεί με την παρέμβαση του ίδιου του κόσμου, το να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματα για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με προσλήψη μόνιμου προσωπικού, να γυρίσουν πίσω οι άνθρωποι που εδώ και 1,5 χρόνο είναι απλήρωτοι, που δεν έχουν καν ασφάλεια, να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγινά, να αυξηθούν οι μισθοί μας, να μην καταργηθεί κανένα νοσοκομείο, η επόμενη μέρα θα είναι χειρότερη.
μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν υπάρχουν σωτήρες αν δεν μπει μπροστά ο ίδιος ο λαός να σώσει, αν θέλετε, και την υγεία του και την παιδεία του. Κύριε Βρυσαλή, κρατάμε όλες τις παρατηρήσεις σας. Προς το παρόν, το νομοσχέδιο αυτό βρίσκεται σε διαβούλευση. Ζητάτε και εσείς την απόσυρσή του για τους λόγους που αναφέρατε, αν και διαχρονικά από το 2010 μιλάτε για αυτά τα οποία αντιμετωπίζει αυτός ο χώρος της υγείας, και πώς όλες αυτές οι κρίσεις μέχρι σήμερα έχουν προκαλέσει και αυτή την υγειονομική κρίση, και γι' αυτό, όπως λέτε δικαίως, φοβάται και ο καθένας από εμάς, φοβούνται και οι συνταξιούχοι, φοβούνται άπαντες για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική του την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα από το δημόσιο χώρο της υγείας. Γι' αυτό και για Ιδρυάκη πρέπει να καταργηθεί και το νομοθετικό πλαίσιο που εδώ και χρόνια υπάρχει σε σχέση με τους συμβασιούχους, σε σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Κοιτάτε αν δείτε αυτά τώρα, αν δεν καταργηθούν, ο ένας στίζει πάνω στον άλλον. Νομοθετικά εννοώ. Καταλαβαίνει κανένας ότι πρέπει να καταργηθούν αυτά για να μπορέσουμε να ανασάνει ο λαός μας. Αλλιώς, κοιτάτε, θα είναι χειρότερες ημέρες αν δεν αποφασίσει ο λαός να μπει μπροστά στους αγώνες για αυτό που σας ανέφερα πριν. Πολύ παθή υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και κύριε Βρυσαλή. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Επίσης, καλό μήνα. Τα χρόνια πολλά στους κοσμάτες και στους ανάργυρους. Να είναι καλά όλοι τους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.